Οι διακομιδές από τη γειτονική Αλβανία αλλά και η γενικότερη επιβάρυνση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ λόγω της πανδημίας, με την κατάσταση ωστόσο να βρίσκεται σε ελεγχόμενα επίπεδα, τέθηκαν στις συσκέψεις που πραγματοποίησαν με υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και με την αυτοδιοίκηση ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Ιωάννης Κοτσιόπουλος αλλά και ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου. Στόχος της επίσκεψης στην πόλη των Ιωαννίνων ήταν ο έλεγχος επιχειρησιακής ετοιμότητας για τους υγειονομικούς σχηματισμούς αλλά και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ στο πλαίσιο του τρίτου κύματος της πανδημίας, όπως ανέφερε ο κύριος Παπαευσταθίου. Επίσης, στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, τον Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη και τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, τέθηκε επιτάπητος η ανάγκη καλύτερου συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων με τη διαχείριση της πανδημίας φορέων. Ακριβώς, συνοδεύω τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, τον κύριο Κοτσιόπουλο. Από χθες περάσαμε πρώτα από την Πάτρα και σήμερα βρισκόμαστε στην περιοχή των Ιωαννίνων για να διαπιστώσουμε να πραγματοποιήσουμε έναν έλεγχο επιχειρησιακής ετοιμότητας σε ό,τι αφορά και τους υγειονομικούς σχηματισμούς αλλά και τα παραρτήματα και τους τομείς του ΕΚΑΒ εν ώψη του τρίτου κύματος της πανδημίας το οποίο βιώνουμε. Αυτό που συζητήσαμε τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη είναι ο καλύτερος συντονισμός γενικά των υπηρεσιών οι οποίοι δραστηριοποιούμαστε σε ό,τι αφορά την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και η βελτιστοποίηση, αν θέλετε, κάποιων πρακτικών τις οποίες εφαρμόζουμε εμείς σαν Υπουργείο Υγείας έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πανδημία. Η περιοχή εδώ εμφανίζει μια ελαφρά αυξητική τάση, αλλά προς το παρόν είναι ελεγχόμενη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πραγματοποιούμε αυτές τις επισκέψεις και τις σκέψεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει. Αυτό πάντως που φαίνεται ότι επιβαρύνει, αν θέλετε, το ΕΚΑΒ και το τοπικό επίπεδο είναι οι διακομιδές που πρέπει να γίνονται κυρίως από τα σύνορα, από τη μεθοριακή γραμμή, από την Κακαφιά προς την περιοχή μας. Υπάρχει και αυτό το θέμα, αυτό το ενδεχόμενο, το συζητάμε. Ούτως ή άλλως, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των διακομιδών αφορά σε Έλληνες πολίτες, οπότε από εκεί πέρα θα είναι και ένα αντικείμενο των συζητήσεών μας και με τους υγειονομικούς σχηματισμούς. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας δώσω ποσοστιαίο νούμερο, να σας πω δηλαδή επί της 100 πόσο έχει επιβαρυνθεί. Σίγουρα υπάρχει επιβάρυνση. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσω είναι ότι αυτό είναι ακόμα σε ελεγχόμενα επίπεδα. Ο στόχος λοιπόν αυτών των συνεχών επισκέψεων και επίσης τις 24 ώρες καθημερινής παρακολούθησης από το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας τόσο της περιοχής σας όσο και όλης της χώρας είναι ακριβώς για να μπορούμε με κατάλληλες κινήσεις να αποφύγουμε τα πράγματα να ξεπεράσουν τα ωριά τους.